Χριστού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 701. Είμαστε συνέχεια στο μάθημά μας από το Ιερεμίας, το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο λάμπτα αλφα, σελίδα 701 και εδάφιο 15. Λάμπτα αλφα 15, 31, 15 από τη σελίδα 701. Ούτω λέγει Κύριος. Φωνή ακούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέει Κύριος, παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί, λέει Κύριος. Και θέλουσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπίσεις τα έσχατά σου, λέει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλουσιν επιστρέψει στα όρια αυτών. Ήκουσα το όντι των Εφραήμ λέγοντα εν οδυρμής, με επέδευσας και επεδεύθην ως μόσχος αδάμαστος. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα μετενόησα και αφού εδιδάχτην εκτύπησα επί των μυρών μου, ισχύνθην και μάλιστα ερυθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδο στην νεότητός μου. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός σε με πεδίων φύλτατων. Διότι αφού ελάλησα εναντίον αυτού πάντοτε ενθυμούμαι αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέει Κύριος. Στήσον σημεία της οδού και κάμεισε αυτόν σωρούς υψηλούς. Και προσήλωσον την καρδία σου εις τη λεωφόρον, εις την οδόν τη ίση πήγες. Επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτά στα σπόλη σου. Έως πότε θέλεις περιφέρεστε θυγάτηρα αποστράτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέο πράγμα. Γινή θέλει περικυκλώσει άντρα. Ούτω λέει Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλου συλλέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλες εν αυτού όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία αυτών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει κατοικία δικαιοσύνης όρος αγιότητος. Και θέλου συ κατοικήσει εν αυτή ο Ιούδας. Και πάσε επόλης αυτού ομού, οι γεωργοί και οι εξερχόμενοι με τα τοπιμνίων, διότι εχόρτασα την εκλελημένη ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμένη ψυχήν. Δια τούτο εξύπνησα και θεώρησα και ο ύπνος με στάθη γλυκής εις εμέ. Ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω σπήρι των οίκων Ισραήλ και των οίκων Ιούδα με σπέρμα ανθρώπου και με σπέρμα κτίνους. Και καθώς εγρηγόρουν επ' αυτούς δια να εκριζώνω και να κατασκάπτω και να κατεδαφίζω και να καταστρέφω και να καταθλίβω, ούτω θέλω γρηγορήσει επ' αυτούς δια να ανοικοδομώ και να φυτεύω, λέει Κύριος. Εν τες ημέρες εκείνες δε θέλουν συλλέγει πλέον οι πατέρες ημών έμφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν, αλλά έκαστος θέλει αποθνίσκει δια την ανομίαν αυτού. Πας άνθρωπος ως τη φάγη των όμφακα, τούτου οι οδόντες θέλουσι εμμοδιώσει. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέαν. Ουχή κατά την διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών καθήν ημέραν, επίασα αυτούς από τις χειρός δι' να εξαγάγω αυτούς εκ γης Ισραήλ, διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει στη διαθήκη την οποία εγώ θέλω κάμει στον οίκον Ισραήλ. Μετά τα σημέρα εκείνα λέει Κύριος. Θέλω θέσει τον νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν τις καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλω συνείστε λαός μου. Και δεν θέλω συ διδάσκει πλέον έκαστο των πλησίων αυτών και έκαστο των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριον διότι πάντες ούτη θέλω συ με γνωρίζει. Από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών λέει Κύριος διότι θέλω συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ούτω λέει Κύριος, ο διδούς των ήλιων, εις φως της ημέρας, τας διατάξεις σελήνης και των αστέρων, εις φως της νυχτός, ο ταράτων τη θάλασσαν και τα κύματα αυτής βομβούσιν, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Εάν διατάξεις αυτή εκλείψωση να πέ μπροσθέν μου λέει Κύριος, τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θέλει πάυση από του να είναι έθνος ενώπιόν μου πάσα στα σημέρας. Ούτω λέγει Κύριος, ένα ουρανός, εάν ο ουρανός, άνω, δύναται να μετρηθεί και τα θεμέλια της κάτω να εξιχνιαστώσει, τότε και εγώ θέλω απορρίψει
παν το σπέρμα του Ισραήλ για πάντα όσα έπραξαν, λέει η Κύριος. Ιδού έρχονται η μέρα, λέει η Κύριος, και η πόλη θέλει οικοδομηθεί στον Κύριον από του πύργου Ανανεήλ έως της πύλης της γωνίας. Και σχοινίων διαμετρήσεως θέλει εξέλθει έτη απέναντι αυτής επί των λόφων Γαρίβ και θέλει περιέλθει ως Γουάθ. Και πάσα η κοιλάς των πτωμάτων και της τάχτης και πάντες οι αγροί έως του χυμάρου κέδρων έως της γωνίας της πύλης των ύπων προς Ανατολάς θέλουσιν είστε άγιοι εις τον Κύριον, δε θέλει πλέον εκκριζωθεί ουδέ καταστραφεί εις τον αιώνα. Αμήν. Συνεχίζει ο Θεός να συνομιλεί με τον Ιερεμία και ο Ιερεμίας να προφητεύει στο λαό Ισραήλ, σε έναν λαό ο οποίος για τις παραβάσεις του, για τις ανομίες του, για τις αμαρτίες του, για τις κακίες του βρίσκεται πια σε δυσμένεια ενώπιον του Θεού, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε ευμένεια. Να το πω ξανά αυτό, βρίσκεται σε δυσμένεια ενώ θα έπρεπε, γιατί ο Θεός είναι αυτός που τον κατέστησε λαό, τον εξέλεξε, τον έστησε, τον ευλόγησε, και η πρόθεση είναι να συνεχίζει να τον ευλογεί έτι περισσότερο. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν να απολαμβάνει την ευμένεια, την εύνοια του Θεού αδιάκοπα μέχρι τέλους. Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται τώρα σε απόλυτη δυσμένεια, γιατί δεν έδωσε μεγάλη σημασία στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Και έτσι βρέθηκε μακριά και έξω από την εύνοια του Θεού, καθώς ο ίδιος ξέφυγε από το θέλημα του Θεού. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αγαπητά μου αδέλφια, να απολαμβάνουμε στη ζωή μας διαπαντός την εύνοια του Θεού, αλλά και πάρα πολύ εύκολο να χάνουμε, ενώ είναι προδιατεταγμένη και προετοιμασμένη η εύνοια του Θεού, να τη χάνουμε και να βρισκόμαστε στη δυσμένεια. Δηλαδή να φεύγουμε από το φως και να βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Να φεύγουμε από την αλήθεια και να βρισκόμαστε στο ψέμα. Να φεύγουμε από την ευλογία και να βρισκόμαστε στην κατάρα. Να φεύγουμε από τη χαρά και να βρισκόμαστε στην κατάθλιψη. Όχι στη λύπη, στην κατάθλιψη. Όμως ο Θεός, αδελφοί, έχει καλά σχέδια για όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος. Σχεδιάζει, προσχεδιάζει, προετοιμάζει, προσκαλεί, αγωνίζεται, θα τολμούσα να πω, να φέρει τον άνθρωπο κοντά του και στην ευλογία του ο Θεός. Και χρησιμοποιεί πολλές φορές και τρόπους που είναι και επώδυνοι. Πολλές φορές διαβάζουμε στη Γραφή, αλλά και πολλοί έχουμε αυτήν την ομολογία ότι «εταλαιπωρήθην, αλλά μου έγινε καλό, γιατί επέστρεψα στο Θεό και με ευλόγησε ο Θεός». Τώρα μιλάει προφητικά ο Θεός τον Ιερεμία για ένα γεγονός που έχει προκαλέσει πολλές ερωτήσεις και πολλές συζητήσεις χιλιάδες χρόνια τώρα. Είναι το γεγονός εκείνο όπου ο Ηρώδης, θέλοντας να φωνεύσει τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, όταν οι μάγοι εξ Ανατολών, οι σοφοί εξ Ανατολών, επισκέφθηκαν την Ιερουσαλήμ για να προσφέρουν δώρα και τιμή στον βασιλιά του Ισραήλ κατά τας γραφάς, και ο Ηρώδης διεπίστωσε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς και δεν το ήθελε καθόλου, γιατί ήθελε το βασίλειο του Ισραήλ για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και σε αυτό να κάνουμε μία παρατήρηση: ο Ηρώδης ήθελε για τον εαυτό του και για την οικογένειά του αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για άλλον, και τα διεκδικεί με κάθε τρόπο. Και έτσι, όταν διεπίστωσε από τους μάγους ότι, και από τους γραμματείς και από τους φαρισαίους, ότι στη Βηθλέμ γεννιέται ο Ιησούς, τους είπε πηγαίνετε βρέστε τον και όταν τον βρείτε ελάτε πέστε μου για να έρθω και εγώ να τον προσκυνήσω. Αλλά στην καρδιά του είχε, γιατί ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας, ξέρει τι σκεπτόμαστε, ξέρει τις προθέσεις μας, στην καρδιά του είχε κακό, είχε κακία, είχε μίσος, είχε φόνο. Όταν θα μου δείξουνε θα πάω να τον σκοτώσω. Όμως ο Θεός δεν κάνει αυτά που θέλουν οι άνθρωποι,
αλλά κοροϊδεύει, λέει, την πανουργία των σοφών και των πονηρών ανθρώπων. Το βράδυ επισκέφθηκε τους μάγους εξ Ανατολών και τους είπε: φύγετε από άλλο δρόμο και μην επισκεφτείτε τον Ηρώδη, γιατί έχει κακό σκοπό για το παιδί. Και οι μάγοι πίστεψαν και έφυγαν. Αγρίεψε ο Ηρώδης, έστειλε στρατιώτες και σκότωσε όλα τα παιδιά της Βηθλέμ κάτω από την ηλικία των 2 ετών, γιατί έτσι υπολόγιζε ότι θα είναι σίγουρος ότι θα σκοτωθεί και ο Ιησούς. Τα παιδιά της Βηθλέμ, η Βηθλέμ πόσους κατοίκους να είχε? 5.000, 10.000, 20.000, 25.000. Και αν πούμε ότι κάτω από 2 ετών είναι λιγότερο από το 2%, μιλάμε για 50 παιδιά μάξιμου. Αλλά 50 παιδιά είναι 50 παιδιά. Και όταν τα παιδιά αυτά είναι δικά μας, μέσα σε ένα χωριό, δημιουργεί θρήνο, οδυρμό, κλαθμό. Βέβαια τον Ιησού δεν κατάφερε να τον φωνεύσει, γιατί το ίδιο βράδυ εκείνο επισκέφτηκε ο Θεός τον Ιωσήφ και τη Μαρία, τον Ιωσήφ κατόναρ στον ύπνο του, και του λέει: σήκω και φύγε γρήγορα, γιατί ζητούν την ψυχή του παιδίου. Και ο Ιωσήφ, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό και για το οποίο αυτό χαρακτηριστικό ο Θεός τον εξέλεξε, να ακούει και άμεσα να υπακούει στη φωνή του Θεού, φοβερό χαρακτηριστικό αυτό, και ήρθε ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο ευλογίας αλλά και εκλογής ιδιαίτερης. Ακούω και υπακούω άμεσα. Σηκώθηκε, πήρε τη Μαρία, πήρε και το παιδί και πήγανε στην Αίγυπτο. Όλοι οι άνθρωποι ρωτούσανε γιατί επέτρεψε ο Θεός το φόνο αυτών των παιδιών. Και η απάντηση είναι στο Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν η Γραφή προφητικά: φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσι. Και τώρα ερμηνεύει ο Θεός. Ούτω λέγει Κύριος: παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων. Σταμάτα να κλαις. Σταμάτα να θρηνείς. Διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος. Αυτό το οποίο υπέφερες, το έργο σου. Και κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει έργο που μας δίνει εντολή ο Θεός να κάνουμε και το κάνουμε. Αλλά υπάρχει και έργο που το κάνει ο Θεός για μας, χωρίς να μας ρωτήσει αν θέλετε, χωρίς να μας προειδοποιήσει, αν και είχε προειδοποιήσει, αλλά πού να το υπολογίσουμε. Μερικές φορές είναι απαραίτητο. Απαραίτητο να γίνει κάτι το οποίο μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων ιδιαίτερα σκληρό. Αλλά εκείνο που τον ενδιαφέρει το Θεό είναι το αύριο, το μεθαύριο, το μέλλον και η αιώνια ζωή. Από αυτή τη θυσία που επέτρεψε ο Θεός να γίνει, υπάρχει καλή συνέχεια για το λαό Ισραήλ. Έχει δικαιολογία ο Θεός να ευλογεί. Γιατί όταν προσφέρεις και μάλιστα θυσιάζεις, τα αποτελέσματα αδερφοί αγαπητοί από το Θεό είναι έντονα, γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο και τη θυσία σου, αλλά είναι έτοιμος να σου χαρίσει τα καλύτερα και τη συνεχόμενα με τη σωτηρία σου άμεσα. Και έτσι είχε προσδιορίσει ο Θεός με αυτό τη θυσία των παιδιών της Ραμά, είχε προσδιορίσει, που είναι κοντά στη Βηθλέμ, είχε προσδιορίσει ο Θεός την ευλογία του Ισραήλ, και μάλιστα να φτάσει στο σημείο ο Θεός στο τέλος να πει: εγώ ο οποίος δίνω τον ήλιο για φως της ημέρας και τη σελήνη και τα αστέρια για φως της νύχτας, λέω, εάν αυτά σταματήσουν να υπάρχουν, τότε και ο Ισραήλ δεν θα είναι έθνος δικό μου μπροστά μου. Είναι δεσμευμένος ο Θεός. Και αν ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι δεσμευμένος με τον Ισραήλ, ο οποίος μάλιστα σταύρωσε και τον Χριστό, πόσο μάλλον είναι δεσμευμένος ο Χριστός, ο Θεός, ο Χριστός, με τον κάθε έναν από εμάς.
που σταυρώθηκε ο Χριστός για μας. Είναι δεσμευμένος ο Χριστός. Υπάρχει όχι υπόσχεση, όρκος από το Θεό. Ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο γύρω στη θάλασσα. Αλλά όλες οι ευλογίες του Θεού είναι κάτω από προϋποθέσεις. Εάν μείνεις πιστός στο λόγο μου και στο θέλημά μου, αν επιστρέψεις τέλος πάντων. Και έτσι ο Θεός έχει προσδιορίσει ευλογία για τον Ισραήλ στα έσχατα. Και το λέει 17 εδάφιο: «Κι είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέει ο Κύριος, και τα τέκνα σου θα επιστρέψουν εις τα όρια αυτών». Και τα δύο αυτά συνέβησαν. Τα τέκνα του Ισραήλ επέστρεψαν το 48 εις τα όρια αυτών, και στο τέλος, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, θα εκχαίει ο Θεός Πνεύμα Χάριτος και Οικεσιών την περίοδο του Αντιχρίστου και μάλιστα τα 3,5 τελευταία χρόνια, ώστε όλος ο λαός Ισραήλ να επιστρέψει στο Θεό και να λατρεύσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν και σταύρωσαν, τον Ιησού Χριστό. Είναι θαυμαστός ο λόγος του Θεού και το σχέδιο του Θεού μέσα στην φοβερή απλότητά του. 700 χρόνια προ Χριστού μιλάει για τον θάνατο των παιδιών της Ραχήλ, και 700 χρόνια και 2.700 χρόνια περίπου πριν το τέλος της υποθέσεως μιλάει για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Αλλά όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, και αυτό το λέει ο λόγος του Θεού ιδιαιτέρως για την Παλαιά Διαθήκη. Όχι ιδιαιτέρως, για την Παλαιά Διαθήκη. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση. Γιατί μέσα από την Παλαιά Διαθήκη λαμβάνουμε διδασκαλία, πρώτον διδασκαλία για μας και δεύτερον φανέρωση και αποκάλυψη για το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι τίποτα κρυφό στα παιδιά του Θεού. Ο Θεός όλα τα έχει μέσα γραμμένα. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μπορεί ευθύς εξ αρχής να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά με το πέρασμα των χρόνων μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην παρουσία του Θεού και με το πέρασμα των χρόνων μέσα στην ανθρωπότητα, σιγά σιγά βλέπουμε να εξελίσσονται μέσα στην απόλυτη αλήθεια του προφητικού Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτη αλήθεια. Δεν μπορείς να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Δεν μπορείς να εξυγχρονίσεις ούτε να διορθώσεις. Είναι η απόλυτη αλήθεια, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο που έγραψαν άνθρωποι, αν και έγραψαν άνθρωποι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα πει θεόπνευστος ο Λόγος του Θεού, γράφτηκε από τον ίδιο το Θεό διαχειρών ανθρώπων. Από το Πνεύμα το Άγιο διαχειρών ανθρώπων. Γι' αυτό και παρόλο που είναι πάρα πολύ συγγραφής όλης της βίβλου, όταν το διαβάζουμε φαίνεται ότι είναι ένα βιβλίο. Και είναι ένα βιβλίο. Και το απολαμβάνουμε σαν ένα βιβλίο. Από τη γένεση ως την αποκάλυψη. Αν διαβάσουμε δε με προσοχή τη γένεση και την αποκάλυψη, θα δούμε πως ξεκίνησαν όλα και πως τελειώνουν όλα μέσα σε μία απόλυτη αρμονία. Αυτή η αρμονία δεν είναι άλλη παρά η τάξη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και όλα αυτά ο Θεός τα έλεγε στον Ιερεμία, ο Ιερεμίας τα προφήτευε χωρίς να ξέρει βέβαια τι προφητεύει. Και αυτή είναι η αληθινή προφητεία. Η αληθινή προφητεία είναι όταν ο προφήτης προφητεύει χωρίς να ξέρει τι λέει στη συνέχεια. Γιατί καμία προφητεία δεν γίνεται με διασάφιση ανθρώπου, με σκέψη ανθρώπου, με προετοιμασία ανθρώπου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πάνω στον άνθρωπο του Θεού, τον Άγιον άνθρωπο του Θεού, και προφητεύει. Πόσο μάλλον ο γεγραμμένος προφητικός λόγος του Θεού, που αποτελεί, όπως είπαμε,
την μοναδική απόλυτη αλήθεια. Όλα όσα έχουν γραφτεί στην ανθρώπινη ιστορία έχουν αλήθειες, αλλά δεν είναι όλα αλήθεια και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η αλήθεια. Η απόλυτη μοναδική αλήθεια είναι η Αγία Γραφή, η οποία δίνει απαντήσεις σε οποιοδήποτε και σε όλα τα ερωτηματικά του ανθρώπου. Και όχι μόνο απαντήσεις, αλλά και οδηγίες και κατευθύνσεις. Για να το καταλάβουμε καλά, αυτό το βιβλίο που γράφτηκε για μας έχει γραφτεί από τον Θεό που είναι ο Δημιουργός μας, δηλαδή ο κατασκευαστής μας. Είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Όπως όταν έχουμε κάτι, είτε φάρμακο, είτε εργοστάσιο, είτε μηχάνημα, είτε οτιδήποτε και να έχουμε, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλή χρήση, και όταν σημαίνει καλή χρήση είναι όχι επικίνδυνη, όχι ζημιογόνος, αλλά και να εκμεταλλευτεί πλήρως γι' αυτό για το οποίο έχει κατασκευαστεί. Η σοφία των ανθρώπων οδηγεί να πάρουμε το βιβλίο, να γραφτεί το βιβλίο του κατασκευαστού και να δοθεί μαζί με αυτό το οποίο αγοράζουμε, και η σοφία των ανθρώπων είναι να διαβαστεί από αυτούς οι οποίοι το αγοράζουν, για να είναι σίγουροι ότι αν πράξουν ακριβώς αυτά που λέει ο κατασκευαστής, τότε θα απολαύσουν εντελώς αυτό το οποίο αγόρασαν. Και μερικές φορές, αδερφοί αγαπητοί, όταν είναι πολύπλοκο κάποιο, θυμάμαι στα εργοστάσια που δούλευα, όταν ερχόταν ένα μηχάνημα, και το μηχάνημα αυτό δεν ήταν, ήταν ολόκληρο εργοστάσιο. Να κατασκευάσει παραδείγματος χάρη να εμφιαλώσει αναψυκτικά ή μπύρες ή να κατασκευάσει μπισκότα ή ψωμί. Μιλάμε τώρα για ένα εργοστάσιο 300 μέτρα με ύψος πάνω από 4 μέτρα. Και αυτό ερχόταν σε κομμάτια. Δεν μεταφέρεται όλο έτσι για να το βάλεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος να το συνδέσει. Αλλά έπαιρναν βιβλία, όχι ένα βιβλίο, βιβλία που ήταν σε κομμάτια. Ας πούμε το πρώτο κομμάτι, η είσοδος, η λειτουργία, το έξω, η έξω, όλα αναλυτικά. Και τα άνοιγαν και άρχισαν τώρα οι μηχανικοί με μεγάλη προσοχή να συνδέουν. Και αν η σύνδεση γινόταν απόλυτα ακριβής και ακριβώς με το αυλείο του κατασκευαστού, τότε πάταγε στο κουμπί και ξεκίναγε. Εάν πάταγε στο κουμπί και δεν ξεκίναγε, λέγανε κάτι κάναμε λάθος. Όχι είναι χαλασμένο το μηχάνημα, κάτι εμείς κάναμε λάθος. Έτσι είναι, αδελφοί αγαπητοί, και το βιβλίο του Λόγου του Θεού. Εάν εγκύπτουμε με προσοχή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, τότε λέει η Γραφή θα είμαστε μακάριοι, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, ευλογημένοι στην εκτέλεση αυτού. Ο Ιερεμίας λοιπόν έγραφε, αλλά όχι αυτός, ο Θεός, χωρίς να ξέρει τι γράφει για τα τέκνα της Ραχήλ και χωρίς να ξέρει για την υπόσχεση του Θεού για τις έσχατες ημέρες τις οποίες ζούμε εμείς σήμερα. Απίστευτος είναι ο Λόγος του Θεού, δεν έχει όρια. Λέει, σε πολλά πράγματα είδα μεγάλο πλάτος. Μόνο ο Λόγος του Θεού δεν έχει όρια. Ξέρετε γιατί δεν έχει όρια? Γιατί είναι Θεός, είναι ο Θεός, είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός Λόγος του Θεού. Αφού λοιπόν προφητεύει για το παρόν, για το μέλλον και για το απότερο μέλλον ο Ιερεμίας, τώρα έρχεται για το άμεσο, για το καθημερινό, για το σημερινό γεγονός του λαού Ισραήλ. Ήκουσα το όντι τον Εφραήμ λέγοντα ενωδυρμής με επέδευσας και επεδεύθυνος μόσχος αδάμαστος. Διαπιστώνει λοιπόν τώρα ο Θεός την επιστροφή και τη μετάνοια. Και για να μην πούμε, γιατί η επιστροφή και η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι μια σειρά, δεν είναι μια στιγμή, είναι μια σειρά. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα στρέψει στον ουρανό και θα πει όλα αυτά τα κακά τα οποία μου συμβαίνουν στη ζωή μου είναι γιατί εσύ δεν είσαι μαζί μου, δεν φταίς εσύ, όπως λένε οι άνθρωποι, ο Θεός φταίει
Για ποιο πράγμα? Ο Θεός φταίει που πεινάνε τα παιδιά στην Αφρική. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο διάβολος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Ο Θεός ελευθερώνει άμεσα όταν ακούσει τον άνθρωπο να κάνει αυτή την έκφραση. Με επέδευσας και επεδεύθυν ως μόσχος αδάμαστος. Ό,τι κακό γίνεται στη ζωή μου είναι όχι γιατί εσύ το κάνεις, αλλά γιατί εσύ δεν με υπερασπίζεσαι. Γιατί εσύ δεν έχεις εύνοια σε μένα. Δεν είσαι κοντά μου, δεν είσαι μαζί μου. Δεν με βοηθάς. Με αποτέλεσμα ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος και ο σατανάς, ο ανθρωποκτόνος απ' αρχής, να βλέπει και να βρίσκει άνοιγμα να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και να τον διαλύει στο τέλος. Τον καταστρέφει. Γιατί η καταστροφή, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι φοβερό η καταστροφή. Είτε οικογενειακή, διαλύεται λέει το σπίτι, χωρίζει ο μπαμπάς και η μαμά. Δυστυχία στα παιδιά. Ανασφάλεια, φόβος, χωρίς έλεγχο. Και θέλουν αυτά τα παιδιά να συγκρότηση που μόνο ο Θεός θα τα κάνει. Όχι σε μικρή ηλικία, μέχρι τα γεράματα. Αυτά είναι τραύματα στον εσωτερικό άνθρωπο που δεν επουλώνονται και δεν θεραπεύονται αν δεν έρθει το αίμα του Χριστού στην ψυχή και στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Αλλιώς δημιουργούνται άνθρωποι με κόμπλεξ, με αποθυμένα, με ταλαιπωρία, με φοβίες, με προβλήματα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός και το αίμα του Χριστού ελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο απ' όλα. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Χριστό για να τον ελευθερώσει. Είναι οι καταστροφές, είναι φοβερές, είπαμε, οι συζυγικές. Μπορεί να είναι καταστροφές επαγγελματικές. Φοβερές. Δουλεύεις και στα καλά καθούμε να δημιουργείς υποχρεώσεις με έναν καλό ή λιγότερο καλό ή πάρα πολύ καλό μισθό και ξαφνικά stop. Και ενώ είχες ένα εισόδημα πάρα πολύ καλό, σήμερα, αύριο τίποτα. Φοβερό είναι, αδερφοί. Είναι οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Καταστροφές, συγγνώμη. Κανονικές καταστροφές μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συγγένεια. Τσακώνεται ο αδερφός με την αδερφή, ο πατέρας με το γιο, ο γιος με τη μητέρα. Έτσι μπέρδεμα. Δεν μιλιώνται. Ξένοι, εχθροί. Κι άντε τώρα να χωρίσουν τα πράγματα και να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν κάνει την καταστροφή ο Θεός. Ο Θεός ανασυγκροτεί, ανοικοδομεί, φροντίζει. Ο άνθρωπος είναι που δεν προσέχει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος στρέψει με προσοχή το βλέμμα του στο Θεό και πει «Κύριε, συγχώρεσέ με» και καταλάβει και κάτι που είναι ανάγκη να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι και στη μετάνοια ακόμη από μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να συγχωρήσει η καρδιά του. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Πόσες φορές δεν έχω δει ανθρώπους που έρχονται και μου λένε «Δεν μπορώ να τη δω τη γυναίκα μου». Κάτσε βρε παιδί μου που δεν μπορείς να τη δεις. Τη σώσει ο Χριστός. Δεν θέλω. Δεν διορθώνονται αυτά. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε μετάνοια. Ή πόσες φορές εμείς να μπούμε τους άλλους. Κάποιος μας πείραξε, δεν μπορούμε να πάμε προσευχηθούμε για αυτόν και να του πούμε εύκολα και να πούμε «Κύριε ευλόγησέ τον». Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Σκληρή. Δύσκολα μετανοούμε. Δύσκολα ταπεινωνόμαστε. Πάρε ένα παιδάκι και πες του ζήτησε συγγνώμη, δεν ζητήσει. Τα εγγονάκια μου, του ζήτησε συγγνώμη, δεν ζητάει. Πού το έμαθε αυτό? Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το μεγάλο μυστικό της μετάνοιας και της επιστροφής, αδελφοί, είναι
ότι δεν είναι στα χέρια μας. Οι γνώσεις ότι δεν είναι στα χέρια μας. Δεν είναι στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την καρδιά μας. Το σώμα μας μπορούμε. Δαμάζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως στις άλλους κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος. Το στόμα όμως είναι δύσκολο να το ελέγξεις. Όποιος ελέγχει το στόμα είναι τέλειος άντρας. Ποιος είναι τέλειος? Δύσκολο να ελέγξεις το στόμα σου. Γιατί? Γιατί το στόμα μιλάει εκ του περισσεύματος της καρδίας. Άρα λοιπόν την καρδιά δύσκολα την ελέγχεις. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Λόγος του Θεού, μας αποκαλύπτει μέσα από αυτό το σημείο το μυστικό της επιστροφής και της μετάνοιας, της αληθινής, άρα και της αποτελεσματικής. Τον άκουσα, λέει, που έκλαιγε, αλλά ιδιαιτέρως τον άκουσα που είπε «Επίστρεψον με εσύ και τότε θα επιστρέψω». Αν εσύ δεν μου επιστρέψεις την καρδιά προς το αγαθό και ευάρεστο θέλημά σου, αδύνατον εγώ από μόνος μου να επιστρέψω. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το λάβουμε υπόψη μας και απόλυτα, κυριολεκτικά, αλλά και για τους άλλους. Μην νομίσουμε ότι μπορούμε να φέρουμε σε κανέναν άνθρωπο σε μετάνοια εμείς. Να μετανοήσεις. Καλά, του το λες τώρα. Δηλαδή τι σημαίνει δεν μπορούμε να φέρουμε σε μετάνοια εμείς κανέναν άνθρωπο? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σώσουμε εμείς κανέναν άνθρωπο. Γιατί αλήθεια, αν μπορούσαμε να σώσουμε εμείς κάποιον ή κάποιους ή τους ανθρώπους, τότε δεν θα χρειαζότανε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού να γίνει σάρκα και μάλιστα να ταπεινώσει τον εαυτό του μέχρι θανάτου δε σταυρού. Δεν θα χρειαζότανε. Γι' αυτό και όταν προσευχήθηκε λίγο πριν τη σταύρωση του Ιησούς, είπε «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριον αυτό της θλίψης του σταυρού, ιδιαιτέρως το να πάρεις το βλέμμα σου από μένα και να με εγκαταλείψεις». Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, συνέχισε όπως εσύ. Και κατάλαβε πάρα πολύ καλά ότι δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γίνεται η σωτηρία του ανθρώπου εάν ο Χριστός δεν επιστρέψει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο Χριστός και ο Θεός επιστρέφει την καρδιά του ανθρώπου διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, που τούτο λέγεται αναγέννησης. Δηλαδή ξαναγεννάται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο φυσικός δεν μετανοεί, δεν επιστρέφει. Και τι σημαίνει η αναγέννησης? Αναγέννηση είναι ότι όπως γεννήθηκε ο άνθρωπος εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, σε σάρκα, φυσικός άνθρωπος, με την αναγέννηση γεννιέται εις πνεύμα από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και τι σημαίνει η αναγέννηση? Σημαίνει τέλεια αλλαγή. Η καρδιά του ανθρώπου που εκ φύσεως είναι σκληρή και αμετανόητη, ο Χριστός τη μεταβάλλει σε απαλή και τρυφερή. Το πνεύμα του ανθρώπου που εκ φύσεως είναι αλαζονικό και υπερήφανο, ο Θεός δια του Λόγου του και του Πνεύματος του Αγίου το μεταβάλλει σε ταπεινό και απλό. Αλλά και τη σάρκα που δεν υποτάσσεται, οι επιθυμίες της σαρκός που δεν καλύπτονται, έρχεται ο Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και δίνει δύναμη στον άνθρωπο να υποτάξει τη σάρκα του κατά πάντα. Και έτσι έχουμε τώρα ένα νέο κτίσμα, ένα νέο άνθρωπο. Αλλά όχι μόνο αυτό, αγαπητά μου αδέλφια. Ο νέος αυτός άνθρωπος έχει και νέα όραση. Βλέπει καθαρά, βλέπει αληθινά, βλέπει όλη την αλήθεια. Δεν περπατάει μέσα στο σκοτάδι πια, αλλά περπατάει μέσα στο φως που είναι ο Χριστός. Βλέπει και ακούει καθαρά. Ακούει καθαρά και καταλαβαίνει. Γιατί ο Θεός βάζει μέσα του ότα πεπαιδευμένων ανθρώπων.
Και για να το καταλάβω, καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει όταν πεπαιδευμένων ανθρώπων, πάλι έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου από κλασική μουσική να ακούσει Μπετόβεν και Μπαχ. Θα χασμουριέται, θα βαριέται και θα φύγει τρέχοντας. Ένας όμως ο οποίος είναι πεπαιδευμένος, εκπαιδευμένος στη μουσική, την κλασική, την απολαμβάνει. Τη χαίρεται. Την καταλαβαίνει. Βάλε έναν άνθρωπο να ακούσει μία διάλεξη επάνω σε μαθηματικά. Και αν μην ξέρει από μαθηματικά. Σε οικονομικά. Και αν μην ξέρει από οικονομικά. Τίποτα. Θα βαρεθεί και θα φύγει. Όταν όμως μιλήσεις έναν μαθηματικό για μαθηματικά, θα τα καταλάβει και θα χαρεί. Γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος εκλέγει που πηγαίνει. Άλλος εκλέγει να πάει στα μπουζούκια. Άλλος εκλέγει να πάει στη συναυλία. Άλλος εκλέγει να πάει σε ροκ. Άλλος εκλέγει να πάει σε μία διάλεξη. Τι διάλεξη? Διάλεξη κοινωνική, φιλοσοφική, μαθηματικά, επαγγελματική. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εκλέγουν να πάνε στην Εκκλησία του Χριστού, που και δάσκαλος είναι ο Χριστός. Καθηγητής είναι ο Χριστός. Και ο Θεός αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου, τους δίνει όραση, τους δίνει ακοή όταν πεπαιδευμένουν και απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού, το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επίστρεψόν με λοιπόν και θέλω επιστραφή. Εάν ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, δεν έρθει στη ζωή μας να μας αλλάξει, εμείς δεν αλλάζουμε με τίποτα. Με τίποτα δεν αλλάζουμε. Και συνεχίζει. Βεβαίως, τώρα έχει εμπειρία. Προφητικά είναι όλα αυτά. Αλλά είναι πολύ ωραία η ομολογία του ανθρώπων που επέστρεψαν μέσα από το προφητικό λόγο. Βεβαίως, αφού επέστρεψα, μετενόησα. Δηλαδή δεν μετενόησες πριν? Όχι. Εάν δεν μας επιστρέψει ο Θεός, μετάνοια δεν υπάρχει. Νομίζουμε ότι μετανοούμε. Άλλο μετανοώ επειδή με επέστρεψε ο Θεός και άλλο μεταμελούμε επειδή την πάτησα. Και να το εξηγήσουμε. Έκανα ένα λάθος. Πολλά λάθη. Μια αμαρτία που μου βγήκε σε κακό. Μεταμελούμε και λέω δεν θα το ξανακάνω. Πήγα και έκλεψα και με πιάσανε. Με καταδικάσανε, μπες στη φυλακή. Δεν θα ξανακλέψω. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετενόησα για την αμαρτία μου. Μεταμελήθηκα για τις ποινές που έχω. Ο Θεός δεν θέλει τέτοια μεταμέλεια. Θέλει μετάνοια. Μετάνοια τι νόημα έχει? Επιστροφή στο Θεό. Είσαι Κύριε μονοήμαρτον. Και ενώπιόν σου έπραξα το κακό. Το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Συ συγχώρεσέ με. Γιατί ο άνθρωπος σε βάζει 10 χρόνια φυλακή, σε ελευθερώνει αλλά δεν είσαι ελεύθερος. Ο Θεός χωρίς να σε βάλει φυλακή, σε μια στιγμή σε ελευθερώνει και είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Βεβαίως, αφού επέστρεψα, τότε μετενόησα. Και τότε εδιδάχθην. Τώρα καταλαβαίνω, τώρα ξέρω τι μου λέει ο Θεός. Τώρα είναι δάσκαλός μου ο Χριστός. Τώρα μου εξηγεί. Γιατί συνέβησαν αυτά στη ζωή μου? Ποιος είναι σοφός να καταλάβει, λέει η Γραφή, γιατί συμβαίνουν αυτά στη ζωή του? Σοφός είναι αυτός ο οποίος διδάσκεται από τον Χριστό. Γιατί οι άνθρωποι διδάσκουν και μεταφέρουν γνώση. Ο Χριστός διδάσκει και δίνει σοφία. Άλλο γνώσης, η οποία φυσιεί, κάνει τον άνθρωπο να υπερηφανεύεται, και άλλο σοφία, που η σοφία είναι φόβος Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η σοφία που θα σου δώσει ο Θεός θα σε καταστήσει ταπεινό. Γιατί θα καταλάβεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ότι η γνώση σου, η γνώμη σου, η σοφία σου, η σκέψη σου, η αποφάση σου είναι όλες λανθασμένες. Απίστευτο, όλες λανθασμένες.
Λέει ο Θεός, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Προσέξτε, αυτό που επιθυμείτε εσείς δεν είναι αυτό που επιθυμώ και θέλω εγώ. Και η οδή σας δεν είναι οδή μου. Και αυτό που πήρατε απόφαση να περπατήσετε και περπατάτε δεν είναι αυτό το οποίο εγώ προγραμματίζω για σας. Και επειδή μόνο το αγαθόν έρχεται από το Θεό, εάν δεν περπατήσουμε στις βουλές και στα σοδούς του Κυρίου, αποκλείεται να απολαμβάνουμε αγαθό. Θα απολαμβάνουμε το κακό στο χειρότερο. Εδιδάχθην και χτύπησα το μυρό μου και είπα, τι έκανα βρε παιδί μου. Πω, δεν το είχα καταλάβει Κύριε, πόσες φορές δεν το έχουμε πει. Δεν το κατάλαβα, δεν σε ρώτησα Κύριε, δεν μου κόψε. Η αλήθεια είναι, δεν προσευχήθηκα. Δεν ζήτησα από σένα να με οδηγήσεις. Ισχύνθην και μάλιστα ηρυθρίασα. Ντροπιάστηκα. Ενώπιον σου Θεέ μου και ενώπιον όλων των ανθρώπων. Πώς ρε παιδί μου το έκανα αυτό. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Έβρισα τα παιδιά μου. Έδειρα τα παιδιά μου. Πώς το έκανα αυτό. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει. Ο Θεός να μας φυλάξει αδερφοί. Γιατί όλα αυτά μπορούμε να τα αποφεύγουμε εάν ξεκινάμε την ημέρα μας με το όνομα του Χριστού και με τη βοήθεια του Θεού. Όλα τα γλιτώνουμε αυτά. Εσχύνθη λοιπόν ντροπιάστηκα και κοκκίνησα γιατί βάστηξα το όνειδος της νεότητός μου. Γιατί στη ζωή μου ήρθε η ανοησία της νεότητός μου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Και έχω ένα μικρό παράδειγμα που μου έχει δώσει ο Θεός να το καταλάβω για μένα, την ανοησία της νεότητός μου. Όταν ήμουν, είμαστε νέοι με την Άννα, μόλις είχαμε παντρευτεί, χτίσαμε το σπίτι μας και είχε μπροστά κάτι ελιές ωραίες φυτέψει ο πατέρας μου. Ήρθε ο μηχανικός και μου λέει κόφτες, γιατί θα εμποδίζει το σπίτι. Τόσο μυαλό είχα και έκοψα 5 ρίζες ελιές. Ακόμη το έχω μετανιώσει. Θα μου πει σιγά. Όμως αδερφοί αγαπητοί, είναι η ανοριμότης. Η ανοριμότης της νεότητος που όμως ο χριστιανός μπορεί να την αποφύγει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες και είναι ανώριμος. Το παιδί είναι ανώριμο. 15, 16, 20, 3 μέχρι και 30 χρονών ίσως. Είναι ανώριμος ο άνθρωπος. Μετά οι εμπειρίες της ζωής αρχίζουν και οριμάζουν τον άνθρωπο. Όμως ο χριστιανός νέος δεν είναι ανώριμος. Εάν εξητεί το θέλημα του Θεού. Αν προσεύχεται. Ο Θεός θα τον φωτίζει. Δεν θα κάνει λάθη. Γιατί ο Θεός δεν δίνει γνώση. Και γνώση δίνει. Δεν δίνει μόνο γνώση. Εκείνο που δίνει ο Θεός και μόνο ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, σοφία. Στον Ιώβ λέει ο Ηλίου, ένας νεαρός προφήτης, άκουγε τους γεροντότερους και σοφούς, τους οποίους ο Θεός απεκάλεσε άθλιους παρηγορητές. Γιατί κατέκριναν τον Ιώβ και λέγανε ταλαιπωρείσαι επειδή είσαι αμαρτωλός και δεν μετανοείς και δεν επιστρέφεις και δεν το παραδέχεσαι. Και ο Ιώβ, όχι δεν είμαι αμαρτωλός. Και δεν ήταν, γιατί ο Θεός έλεγε ότι είναι δίκαιος και απεχόμενος του κακού. Και αγανακτούσε ο Ιώβ, δεν είμαι αμαρτωλός. Και οι σοφοί της λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Ο Ηλίου, ένας νεαρός που είχε όμως το πνεύμα το Άγιο μέσα του, τους έλεγξε. Δεν ήθελα να μιλήσω μπροστά στη σοφία των ετών, αλλά με πνίγει, με σκάει, κατακαίει το πνεύμα το Άγιο και πρέπει να μιλήσω. Άφρονες είσαστε. Ούτε ο Θεός φταίει, ούτε ο Ιώβ φταίει. Αλλά και ο Ιώβ δεν είναι δίκαιος, γιατί τα βάζει με το Θεό. Δεν ρωτάει το Θεό. Γιατί? Και τότε ο Θεός θα μπορούσε να του εξηγήσει αυτά τα οποία ούτε ο Ιώβ ήξερε, ούτε οι άθλοι παρηγορητές ήξεραν, ούτε κανένας άνθρωπος ήξερε. Δηλαδή αυτά που συνέβησαν στον ουρανό. Ότι ο διάβολος ζήλεψε τον Ιώβ και πήγε στο Θεό και του λέει άσε με να τον ταλαιπωρήσω για να δεις αν θα σε βλασφημίσει. Και ο Θεός δέχτηκε την πρόσκληση, την πρόκληση του διαβόλου.
γιατί εμπιστευότανε τον Ιώβ. Πήγαινε, λέει, τα λεπόρησε τον και του τα πήρε όλα. Υπάρχοντα γυναίκα, όχι, υπάρχοντα παιδιά, όλα του τα πήρε, μόνο τη γυναίκα του άφησε. Και έλεγε ο Ιώβ, το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δεν καταλάβαινε γιατί του συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά. Αλλά δεν ρώτησε και το Θεό, γιατί Κύριε, δεν θα το απαντούσε ο Θεός? Βέβαια θα το απαντούσε. Και πηγαίνει ξανά ο διάβολος και λέει, δεν σε βλαστήμησε, ναι, αλλά άσε να του πάρω τη ψυχή του, τη ζωή του. Λέει, τη ψυχή του δεν θα την αγγίξεις, τη ζωή του δεν θα την αγγίξεις, το σώμα του στο παραδίδω. Και τον γέμισε με αρρώστια φοβερή, φοβερή αρρώστια. Και ο Ιώβ αγανάκτησε. Λέει, εσύ είσαι κριτής μου, τι έκανα και με βαράς? Ακούτε τι έλεγε, και με βαράς. Μακάρι να σου άνθρωπος και να μπορούσα να σου μιλήσω και να μπορούσες να μου μιλήσεις για να δικαιωθώ. Και λέει ο Ελίου, μπορεί ο άνθρωπος, ανόητε Ιώβ, άφρονε Ιώβ, να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Και ο Ιώβ συνειδητοποίησε και λέει, μη γέννητο, λεπό, όπως είσαι δίκαιος. Και όταν μετενόησε, τον κάλεσε ο Θεός και του λέει, τώρα ντύσου μεγαλοπρέπεια, γιατί εγώ θα κάνω τα έσχατά σου καλύτερα από τα πρώτα. Και ο Ιώβ ομολόγησε, μέχρι τώρα άκουγα για σένα Κύριε, τώρα με τα μάτια μου σε βλέπω. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, που η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, αλλά η σοφία του Θεού είναι μοναδική. Μοναδική. Τα νέα παιδιά, αλλά και όλοι μας, έχουν την απόλυτη σοφία. Και ποια είναι η απόλυτη σοφία? Να ξέρουν τη λύση όλων των πραγμάτων. Ποιος είναι ο σοφός που ξέρει τη λύση όλων των πραγμάτων? Αυτός που έχει διδάσκαλο το Χριστό, καθηγητή το Χριστό και οδηγό του το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να κάνει λάθος? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Εβάστασα λοιπόν το όνειδος της νεότητός μου, λέει ο Εφραήμ προφητικά ο λαός Ισραήλ. Και τότε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, παίρνει τη θέση που είχε απ' αρχής. Ο Εφραήμ δεν είναι αγαπητός εις εμέ? Ο Εφραήμ δεν είναι πεδίον φύλτατον εις εμέ, Κύριε μου? Αυτό λέει ο Θεός για μας, αδερφοί. Πόσο μάλλον ο Εφραήμ δεν είναι αγαπητός εις εμέ, δεν είναι πεδίον πάρα πολύ αγαπητό εις εμέ? Πόσο μάλλον εμείς, εσύ, εγώ, που έχουμε δεχθεί τον Χριστό και μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός να είμαστε τέκνο Του. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Χριστού, εάν μείνουμε μέχρι τέλους βέβαια. Δεν είσαι παιδί του Θεού? Δεν είσαι τέκνον φύλτατον του Θεού? Γιατί αφού ελάλησα εναντίον αυτού στην αμαρτία του, πάντοτε ενθυμούμε αυτόν, και επειδή πάντοτε ενθυμούμε αυτόν, τα σπλάχνα μου ηχούνε δι' αυτόν και βεβαίως θα σπλαχνιστώ αυτόν. Μια ωραία συνέχεια, πορεία. Είναι πεδίον φύλτατον. Έστω και αν βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να τον παιδεύσω λίγο για να τον επαναφέρω, πάντοτε τον θυμούμε. Το όνομά σου είναι γραμμένο στις παλάμες μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ έχει γραμμένο ο Θεός το όνομά μας, αδερφοί. Το όνομα του καθενός μας ξεχωριστά. Πάντοτε τον θυμούμε. Πάντοτε. Και στην αμαρτία του τον θυμάμαι. Και στον αγιασμό του και στην καθαρότητά του τον θυμάμαι. Πάντοτε τον θυμάμαι. Γι' αυτό τα σπλάχνα μου ηχούνε μέσα μου. Πονάν τα σπλάχνα μου γι' αυτό, ναι. Και βεβαίως θα τον σπλαχνιστώ. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αλλά πρέπει για λίγο να συνεχίσουμε, αδερφοί, να δούμε τη συμβουλή τώρα του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν τώρα στον Εφραήμ, ο οποίος επέστρεψε, γιατί τον επίστρεψε ο Θεός. Εδιδάχθη
γιατί τον δίδαξε ο Θεός, μετενόησε πριν γιατί ο Θεός τον επέστρεψε και τώρα είναι έτοιμος να ακούσει τα λόγια του Θεού. Στήσον σημεία της οδού, κάμε σε αυτούν σωρούς ή σε αυτόν σωρούς υψηλούς, προσήλωσον την καρδία σου εις τηλεοφόρον, εις την οδόν δια της οποίας υπήγες. Επίστρεψον Παρθένε Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτάς τας πόλεις σου. Θυμήσου όλα, το δρόμο τον οποίο περπάτησες. Θυμήσου, γιατί πρέπει να τα εξομολογηθείς όλα στο Θεό. Η εξομολόγηση, αδελφοί αγαπητοί, των αμαρτημάτων είναι αυτή που θα μας φέρει στο έλεος του Θεού. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Δεν είναι να εξομολογηθούμε και να τραβήξουμε μια γραμμή, συγχώρεσέ με για όλα. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει ίασης, γιατί λέει η Γραφή παρακάτω, έως πότε θέλεις περιφέρεστε θυγάτηρα αποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέο πράγμα εν τη γη. Η γηνή θα περικυκλώσει τον άντρα. Τώρα δεν θα έρχομαι εγώ προς εσένα, εγώ προς τη γυναίκα, λέει ο Θεός, προς εσένα, η γυναίκα θα έρχεται σε μένα. Τώρα είναι ένας δρόμος πραγματικά επιστροφής, εσύ θα έρθει σε μένα, εσύ θα κάνεις τα βήματα να με πλησιάσεις. Και πώς γίνονται αυτά τα βήματα? Θα καθίσεις με προσοχή, θα αναλογιστείς όλες σου τις αμαρτίες, θα ζητήσεις από το Θεό να στηθείς θυμίσει. Δεν είναι μία απλή λέξη και τελειώσαμε. Δεν είναι ένα σφουγγάρι που κάνει έτσι. Είναι μία διαδικασία, ένας δρόμος. Με την εξομολόγηση ελευθερώνεται ο άνθρωπος των αμαρτιών του. Όχι με το να τις κρύβει τις αμαρτίες, να τις παραβλέπει τις αμαρτίες, να λέει βαριέσαι τώρα, το αίμα του Χριστού με καθαρίζει. Όχι. Το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει όταν εξομολογείσαι. Στήσε σημεία στην οδόν την οποία πήγες. Κάμε σωρούς υψηλούς για να τα θυμάσαι. Προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο που περπάτησες και άρχισε σιγά σιγά με επιμέλεια από μικράν ηλικία, γιατί μέσα σε πολλούς από εμάς υπάρχουν καταστάσεις που έχουμε περάσει και είναι δύσκολες. Δηλαδή κάποιοι πήγανε σε μάγισσες και σε επαϊδούς. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα και είναι δαιμόνια. Δεν ξέρεις πως έχουν επιδράσει και έχουν ενεργήσει τη ζωή σου. Πρέπει να πας να τα φέρεις στο Θεό αυτά. Υπάρχουν αμαρτίες πολύ σκληρές και παραβάσεις που πρέπει να τις φέρεις στον Χριστό και να πεις Κύριέ μου τι έκανα, και ο Θεός θα στα θυμίζει και τότε ένα-ένα θα φεύγουν και ο άνθρωπος θα είναι τελείως ελεύθερος. Τότε το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίζει από πάση αμαρτίας. Χωρίς επιστροφή, εξομολόγηση, μετάνοια και εξομολόγηση, μην νομίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι μπορούμε να ξεφύγουμε και να γλιτώσουμε. Τα δεσίματα του διαβόλου δεν είναι απλά. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καταστρέφει, γκρεμίζει. Γι' αυτό και τι λέει ο Θεός, τώρα θα κάνω νέο πράγμα. Τώρα δεν θα έρχομαι εγώ σε σένα όπως ερχόμουν τόσο καιρό για να σε φέρω κοντά μου. Τώρα θα έρχεσαι εσύ σε μένα και εγώ θα ανοίγω την αγκαλιά μου και θα σε φέρνω πιο κοντά. Δηλαδή το περπάτημά μας, το πλησίασμα του Θεού είναι δική μας υπόθεση, προσωπική υπόθεση. Εσύ θα πλησιάζεις το Θεό. Πλησιάσατε προς τον Θεό και ο Θεός θα πλησιάσει σε εσάς. Εσύ θα εξητήσεις τον Θεό και θα τον βρεις. Εσύ θα ζητάς και θα βρίσκεις. Εσύ θα αιτείς και θα λαμβάνεις. Εσύ θα χτυπάς την πόρτα και θα σου ανοίγεται. Δική σου ποια είναι η πρωτοβουλία. Νέα πράγματα κάνει ο Θεός. Μέχρι να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση ο Θεός μας
πολιορκεί μπορώ να πω, για να μας φέρει σε μετάνοια και σε επιστροφή. Όταν μας φέρει σε μετάνοια και σε επιστροφή, περιμένει την εξομολόγησή μας και το πλησίασμά μας. Να τον πλησιάσουμε για να μας πλησιάσει. Να τον εξητούμε για να μας αποκαλύπτεται. Μην νομίζεις ότι θα σου αποκαλύπτεται ο Θεός αν δεν εξητάς. Μην νομίζεις ότι θα σου αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού αν δεν μελετάς και δεν εξητάς. Μην νομίζεις ότι θα σου μιλάει ο Θεός αν δεν προσεύχεσαι και δεν περιμένεις. Νέο πράγμα θα κάνω, λέγει ο Θεός. Η γυνή θα περικυκλώνει τον άντρα. Και μ' αρέσει η λέξη αυτή. Θα περικυκλώνει. Και ο Θεός θέλει να τον περικυκλώνουμε, αδελφοί. Μας δίνει όλους τους δρόμους, όλα τα μέσα. Δεν μας αφήνει καμία δυσκολία. Αλλά θέλει την πρωτοβουλία μας. Έλθετε προς εμέ. Πρέπει να πας. Κράξον προς εμέ. Διάβαζα προχτές και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ακούστε. Κράξον προς εμέ. Και εγώ θα σου αποκριθώ και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις. Αν δηλαδή δεν κράξεις, δεν θα σου αποκριθεί. Όχι. Ούτε θα σου δείξει και θα σου αποκαλύψει απόκρυφα. Όχι. Θα είσαι ένα ανθρωπάκι, ένας χριστιανούλης, μέσα σε μία γυάλα που θα περπατάς, ενώ ο Θεός έχει την απεραντοσύνη μπροστά του, μπροστά σου. Κράξον. Ούτε προσευχή σου λέει. Κράξον, ξέρετε θα πει κράξον. Κράβγασον. Και εγώ τότε θα σου αποκριθώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί με το λόγο του μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ένας ωραίος τρόπος για να κράζει ο άνθρωπος είναι να χρησιμοποιεί τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Και εδώ να προσέξουμε κάτι, αδερφοί. Το να μιλάμε γλώσσες δεν είναι χάρισμα. Το χάρισμα των γλωσσών είναι είδη γλωσσών. Δεν είναι χάρισμα, όπως μερικές φορές ακούγεται, που είναι τελείως λάθος. Είναι σημείο ότι βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο. Τα χαρίσματα είναι 9, αυτά είναι. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, προφητεία, διερμηνία, είδη γλωσσών, μέχρι εκεί. Είδη γλωσσών είναι χάρισμα. Λαλών γλώσσα αναγνώριση τον εαυτόν οικοδομή. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Όταν βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός τον Κορνήλιο και τον οίκον του, όλοι μίλησαν γλώσσες. Πήραν όλοι χάρισμα. Τα χαρίσματα είναι γραμμένα και ξεκάθαρα. Αυτά είναι τα χαρίσματα, 9. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, προφητεία, διερμηνία, είδη γλωσσών, 9 χαρίσματα. Χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες θαυμάτων, συγκεκριμένα και απολύτως προσδιορισμένα. Το να μιλάμε γλώσσες είναι ανάγκη, είναι απαραίτητο για να οικοδομεί το εαυτός μας. Και δεν έχει καμία σχέση με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ενέργεια όπως ο Χριστός μας αναγεννάει. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει αναγεννηθεί? Έχει αλλάξει η ζωή του. Πώς θα καταλάβω εγώ ότι αναγεννήθηκα? Έχει αλλάξει η ζωή μου, έχει αλλάξει η καρδιά μου, έχει αλλάξει η σκέψη μου. Αυτό που ήθελα τώρα δεν το θέλω. Κάπνιζα, τώρα δεν καπνίζω. Μισούσα, τώρα αγαπάω. Αυτό είναι το σημείο ότι άλλαξε η ζωή μου. Ποιο είναι το σημείο ότι ο Χριστός με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Μιλούσαν γλώσσες. Το να μιλάω γλώσσα είναι αναγκαίο. Όπως είναι αναγκαίο να προσεύχομαι, όπως είναι αναγκαίο να διαβάζω το Λόγο του Θεού, έτσι και είναι αναγκαίο να πληρούμε Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας δίνει σοφία και σύνεση, να περπατάμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και στο τέλος να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.